Συντονισμού στον Άγιο Δημητριανό και την Ελισάβετ Γεωργίου. Ελισάβετ, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα? Η εικόνα που έχουμε είναι σίγουρα πολύ καλύτερη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενεργά μέτωπα. Είναι η πρώτη ανάσα τόσο των κατοίκων εδώ της επαρχίας, όσο και των αρμόδιων αρχών και των πυροσβεστών που μάχονταν με τις φλόγες κατά τη διάρκεια τόσο της μέρας λόγω των αναζωπηρώσεων, όσο και της προηγούμενης νύχτας. Η πιο σοβαρή αναζωπήρωση που απασχόλησε σήμερα τις αρχές ήταν αυτή στο Πολέμη και στην Λετύμπο. Ανάμεσα στα δύο αυτά χωριά είχαμε την πρώτη σοβαρή αναζωπήρωση στις 3 περίπου το μεσημέρι, όποτε και ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Ίκαρος 2 που προβλέπει 7 πτυτικά μέσα. Όπως ενημερωθήκαμε ωστόσο, 5 είναι τα πτυτικά μέσα που έχουν την δυνατότητα για επιχειρησιακούς σκοπούς να βρίσκονται διαρκώς και να επιχειρούν στον αέρα, Μιχάλη. Ελισάβετ, οι κάτοικοι στα χωριά, για παράδειγμα, που εκκαινώθηκαν, επέστρεψαν στα σπίτια τους ή ακόμη υπάρχει κίνδυνος από αναζωπηρώσεις? Ποιες είναι οι συστάσεις από τις ομάδες πυροσβέστων? Δεν θα μείνουν στα σπίτια τους απόψε οι κάτοικοι που αναγκάστηκαν να τα εκενώσουν λόγω φωτιάς το προηγούμενο βράδυ, όχι μόνο υπό τον φόβο των αναζωπηρώσεων, αλλά και όπως μας έλεγαν κάποιες οικογένειες, επιλέγουν να μην επιστρέψουν με τα παιδιά τους πίσω στα σπίτια τους λόγω των καπνών, γιατί η γη ακόμα βγάζει αυτά που λένε και οι πυροσβέστες, τα καντιλάκια, και δεν είναι ότι καλύτερο για να εισπνέουν, θεωρούν τα παιδιά τους. Έτσι παρατείνουν τη διαμονή τους είτε σε συγγενικά πρόσωπα, σε σπίτια σε γύρω χωριά που δεν έχουν πληγεί από την φωτιά, ή στις ξενοδοχειακές μονάδες που επιστρατεύτηκαν για αυτό ακριβώς τον σκοπό. Να πούμε ότι τα πτυτικά μέσα πλέον αποσύρονται, ξεκινά να πέφτει το σκοτάδι, δεν υπάρχει ορατότητα, έτσι και αποσύρονται τα πρώτα πτυτικά και τα τελευταία πτυτικά μέσα. Παραμένουν ωστόσο σε κομβικά σημεία, στα δύσκολα προσεγγίσιμα σημεία, σταθερά, επίγειες δυνάμεις, οι πυροσβέστες με κάποια από τα οχήματά τους και φυσικά προμηθείες. Μάλιστα, Ελισάβετ, σε ευχαριστούμε για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα.